Την κυρία Φιλίτσα Κουλούμπαρδου, είναι ψυχολόγος και είναι η γυναίκα εκείνη που έχει... Κοιτάξτε, είναι αυτό το κρύο ζέστη. Είναι θλιβερό καθήκον να υποδέχεται μια γυναίκα που έχει περάσει άσχημα, που είναι κακοποιημένη, γιατί στελεχώνει των ξενών κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Βόλου, κυρία Κουλούμπαρδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πουλίζο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Την ίδια στιγμή είναι και θεάρεστο σε αυτή την ταλαιπωρημένη ψυχή να ρίξει βάλσαμο. Έτσι γι' αυτό λέω είναι κρύο ζέστη αυτό που συμβαίνει με τέτοιες θέσεις σαν τη δική σας σε μια τέτοια δομή. Καλώς ήρθατε λοιπόν κυρία Κουλούμπαρδου και πάμε να δούμε με αφορμή και την πρόσφατη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών αν επιβεβαιώνετε κι εσείς και δεν είναι ανάγκη κάποια γυναίκα να φτάσει στην δική σας αγκαλιά. Το καταλαβαίνετε και από τα τηλεφωνήματα που μπορεί να δέχεστε. Αν πράγματι, όπως συμβαίνει διεθνώς, έτσι και εδώ έχουμε έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας τώρα σε αυτή τη συνθήκη του εγκλισμού. Κοιτάξτε, είναι λογικό να περιμένουμε έξαρση της βίας, όχι τόσο... Όταν λέμε βία εννοούμε ότι προϋπήρχε η βία στα σπίτια, απλά λόγω του εγκλισμού γίνονται πιο έντονα τα φαινόμενα. Προφανώς. Οι γυναίκες δεν έχουν τη διέξοδο να φύγουν, είναι περισσότερες ώρες μαζί με το θήτη τους. Και αυτό τις καθιστά αδύναμες ακόμα πιο πολύ όταν είναι σε ένα χώρο για πολλή ώρα με κάποιον και δεν έχουν διέξοδο να φύγουν. Mm-hmm. Τώρα, ελάτε να δούμε σε ποια φάση της ζωής της έρχεται η γυναίκα. Σε αυτή που έχει υποστεί οποιασδήποτε μορφής βία για καιρό, για χρόνια, για μήνες, έρχεται με την πρώτη, δεύτερη αφορμή. Τι λένε τα στατιστικά σας? Λοιπόν, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η γυναίκα αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα ότι θα πέσει ή πέφτει θύμα κακοποίησης και άλλες που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Σε εμάς, στο δικό μας το ξενώνα, συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες που μπορεί να έχουν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί και 10 και 15 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις, ώστε να πάρουν την πολύ. Απόφαση να φύγουν. Ναι. Όταν γιατρεύτηκαν οι πρώτες πληγές, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή, και φαντάζομαι ρωτήσατε, είναι μια πολύ λογική ερώτηση. Γιατί χρειάστηκε να περάσει μια δεκαετία ή μια μισή δεκαετία για να έρθεις κοντά μας, για να φύγεις από ένα τέτοιο και ας μην έρθει κοντά σας. Να πάει στο πατρικό της σπίτι, να πάει σε μια φίλη της. Να... Συνήθως είναι δύσκολο να παραδεχτεί κάποια γυναίκα ότι είναι θύμα κακοποίησης. Είτε αυτή είναι σεξουαλική, είτε είναι σωματική, είτε είναι ψυχολογική, μέσα που προέρχεται από τον ίδιο της, τον σύντροφο, τον φίλο, τον άντρα. Μέχρι να το συνειδητοποιήσει αυτό, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που την αναγκάζουν να μείνει. Π.χ. οι απειλές που μπορεί να δέχεται από το σύζυγο. Μισό λεπτό. Δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι είναι θύμα σε μια σχέση που ανά ημέρες ή ανά εβδομάδα πέφτει ξύλο. Δηλαδή αυτό... Γιατί είναι θεωρεί δύσκολο. Ότι μπορεί να είναι δικό της λάθος. Γιατί ότι εκείνη το προκάλεσε. Ναι. Θεωρεί ότι συνήθως ο θήτης τι κάνει να πιστεύει ότι αυτό που έπαθες, ότι αυτή η σφαλιάρα που έφαγες, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς, με προκάλεσες. Ένα σωρό τέτοιου τύπου δικαιολογίες που η γυναίκα στην αρχή μπορεί να θεωρεί ότι είναι από τη ζήλια, ότι είναι αγάπη, ότι τη ζηλεύει πάρα πολύ επειδή την αγαπάει. Και στο τέλος όμως αρχίζει να καταλαβαίνει σιγά σιγά ότι όταν έρχονται και απειλές, ότι αυτό όλο την εγκλωβίζει σε μια πολύ περίεργη σχέση. Μετά έρχονται και τα παιδιά συνήθως, γιατί αυτές οι γυναίκες συνήθως έχουν και παιδιά. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουν την οικογενειακή στέγη, λέγοντας συνέχεια ότι αν φύγεις θα σου κάνω κακό, δεν θα βρεις πουθενά δουλειά, θα κλείσουν όλες οι πόρτες για σένα. Ή θα κάνω κακό στα παιδιά ή στους συγγενείς σου.
Οπότε συνήθως γι' αυτό και δεν ζητάνε βοήθεια πολύ νωρίς, γιατί φοβούνται ότι θα πραγματοποιήσει τις απειλές του ο θήτης. Να δούμε λίγο τώρα πώς εξελίσσεται η ζωή των γυναικών που φεύγουν. Γιατί θα πει μια γυναίκα, εντάξει, φεύγω. Θα μείνω για ένα διάστημα στον ξενώνα του Δήμου Βόλου και δομές υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Έτσι, μιλάω για τον ξενώνα του Δήμου Βόλου, γιατί εκεί εργάζεστε εσείς. Έχουν μια καλή ζωή από εκεί και πέρα ή έχουμε μια επιστροφή σε μια αρρωστημένη κατάσταση συχνά? Γιατί και αυτό θα έχει ένα ποσοστό, έτσι. Δεν ξέρω τι ποσοστό είναι η επιστροφή στο άρρωστο. Από τη δική μας εμπειρία, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε δει εμείς στα 7 χρόνια λειτουργίας του ξενώνα στο Βόλο, έχουν υπάρξει γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα, έχουν ξαναφτιάξει τη ζωή τους από την αρχή, έχουν βρει δουλειά, έχουν στηρίξει τα παιδιά τους, έχουν κάνει καινούργιες οικογένειες. Μπράβο. Και υπάρχουν και άλλες οι οποίες μας έχουν κατά κάποιο τρόπο απογοητεύσει, γιατί νομίζαμε ότι ήταν σε καλό δρόμο, οι οποίες γύρισαν πίσω στο θήτη. Αλλά το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η βία επαναλήφθηκε, όπως είναι δεδομένο κάποια στιγμή. Η γυναίκα αυτή, ας πούμε, μπόρεσε να φύγει αμέσως. Δηλαδή, μόλις έγινε το πρώτο περιστατικό βίας, ήξερε πού θα ζητήσει βοήθεια, σε ποιο συμβουλευτικό θα απευθυνθεί και ποιος θα τη φέρει σε επαφή με έναν άλλο ξενώνα για να φύγει. Δηλαδή, μάθαμε ότι η συγκεκριμένη κυρία ότι πήγε και ξανά μετά από εμάς, γύρισε στο σύζυγο, ξανακακοποιήθηκε και ξαναέφυγε, πήγε σε άλλον. Και ντράπηκε να έρθει σε εσάς που ξέρατε την ιστορία και απευθύνθηκε αλλού, σε άλλο ξανούνα. Όχι, δεν έχει σημασία. Σε εμάς δεν μπορεί να έρθει κατευθείαν κάποιος. Για να έρθει σε εμάς θα πρέπει πρώτα να απευθυνθεί σε ένα συμβουλευτικό κέντρο ή στις κατατόπου πρόνοιες. Ναι, αλλά λέτε ότι εκείνη δεν ήρθε σε εσάς μετά τη δεύτερη. Ναι, γιατί λογικά θα έχει δώσει στοιχεία στο σύζυγο ότι βρίσκεται στο Βόλο. Οπότε δεν μπορεί να ξαναεπιστρέψει σε μια δομή την οποία έχει σπάσει το απόρριτο. Παρότι υπάρχει μεγάλη μυστικότητα και έτσι πρέπει να γίνεται για το πού βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Υπήρξαν περιπτώσεις τρελαμένων συζύγων που εγκαταλείφθηκαν από τις συζύγους που ψάχνοντας έφτασαν σε εσάς, είχατε δηλαδή και κάποια επεισόδια στον ξενώνα? Ναι, είχαμε και κάποια, όχι πάρα πολλά, αλλά είχαμε κάποια επεισόδια, κυρίως από μια προσφύγησα που την εντόπισε μέσω κάποιας εφαρμογής του κινητού, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω μέσω κάποιας εφαρμογής και είχαμε Μάλιστα. κάποια επεισόδια. Με ποιο μήνυμα να κλείσουμε, κυρία Κουλουμπαρδού? Ποιο είναι το μήνυμα προς τις γυναίκες που ενδεχομένως τώρα πονάνε που μας ακούνε να συζητούμε αυτά γιατί τα βιώνουν? Το μήνυμα είναι να μην φοβηθούν, να κάνουν το πρώτο βήμα, να ζητήσουν βοήθεια από κάποιο συμβουλευτικό. Τα τηλέφωνα μπορούν να τα βρουν πάρα πολύ εύκολα, γιατί δεν είναι απόρριτα τα τηλέφωνα του συμβουλευτικού. Να πάρουν νομική συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη, ώστε να μπορούν να φύγουν. Είτε να φιλοξενηθούν σε κάποιο ξενώνα όπως είμαστε εμείς, είτε να πάνε κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο μέρος που να μπορούν να επιβιώσουν μόνες τους. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Κουλουμπαρδού. Επίσης ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.